Για άλλη μια φορά, οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας γίνονται μπαλάκι μετακινήσεων από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από νομό σε νομό. Τελευταίο παράδειγμα είναι η ανακοίνωση της διοίκησης, είπε, σε γιατρούς του Βενιζελίου νοσοκομείου να συνεχίσουν τις μετακινήσεις του στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου για να καλύψουν εφημερίες εκεί λόγω της υποστελέχωσης που υπάρχει. Το ίδιο συμβαίνει και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τις μετακινήσεις αντίστοιχων παθολόγων στο Ρέθυμνο. Είναι αδιανόητο στον 21ο αιώνα, με τους χιλιάδες ανθρώπους που περιμένουν να δουλέψουν, με τις λίστες αναμονής σε αρκετές ειδικότητες, να παίρνονται τέτοιες λύσεις που είναι μπαλωματικές, δεν βγάζουν πουθενά και κρύβουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Αν η διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, η διοίκηση των νοσοκομείων και βεβαίως ο λαλίστατος Υπουργός Υγείας που ήρθε πριν μια εβδομάδα στο νησί και κάποιοι εδώ τοπικοί παράγοντες ήταν ικανοποιημένοι από την παρουσία του, θα πρέπει να απολογηθούν και να απαντήσουν και στους Ηρακλειώτες και στους Λασιθιώτες και στους Ερθιμιώτες και στους Χανιώτες τι έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια και αυτοί και οι προηγούμενοι ώστε να στηρίξουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Καλούμε την κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια και τη διοίκηση να προκηρύξουν άμεσα όλες τις κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν όλου του υγειονομικού προσωπικού, να ανακαλέσουν αυτή την απαράδεκτη απόφαση, να δώσουν κίνητρα οικονομικά και εργασιακά ώστε να προσελκύσουν νέους επιστήμονες, νέους εργαζόμενους στο σύστημα υγείας. Η δικιά τους απόφαση της εγκατάλειψης του συστήματος υγείας ώστε να παραδοθεί στους ιδιώτες δεν θα περάσει, γιατί οι ίδιοι εργαζόμενοι ξέρουν ότι χωρίς τους ίδιους και χωρίς την διεκδίκησή τους ο κρητικός λαός δεν θα έχει σύστημα υγείας αντάξιο των προσδοκιών και των αναγκών του.